γνώρισε την Κρήτη και τις ομορφιές της περπατώντας την. Ξεκινώντας από την Κάτω Ζάκρο, έφτασε μέχρι τον Ψιλορίτη, διέσχισε το δύσκολο και απόκριμνο σε πολλά σημεία του Ευρωπαϊκού Μονοπάτι Ε4 για να φτάσει στον τόπο της στην Κίσαμο. Η Ερμιόνη Σαπουνάκη, εκπαιδεύτρια καταδύσεων, είναι μόλις 22 ετών, όμως δεν δίστασε να πραγματοποιήσει τον στόχο της χωρίς συνοδοιπόρο στα περισσότερα από τα περίπου 550 χιλιόμετρα αυτής της διαδρομής. Ήταν ένας προσωπικός στόχος, τον οποίο τον είχα στο μυαλό μου τώρα 2-3 χρόνια, από όταν είχα αγοράσει ένα βιβλίο που μιλάει για αυτή τη διαδρομή, ενός Ιταλού συγγραφέα, το οποίο έχει μέσα πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή, με τις δυσκολίες της διαδρομής, με τη διαμονή, και από τότε μου είχε γεννηθεί η ιδέα να το κάνω κι εγώ. Έτσι το βιβλίο The Cretan Way έγινε ο οδηγός της. Με εμπειρία και κυρίως αγάπη για την πεζοπορία και όλα τα απαραίτητα στο σακίδιό της, η Ερμιόνη Σαπουνάκη ξεκίνησε την 1η Απριλίου κατευθυνόμενη από τα ανατολικά στα δυτικά. Γνώριζα από πριν ότι σε ποια χωριά θα έμενα σε κατάλημα ή σε ποια χωριά θα υπήρχε κάποιος φίλος, κάποιο σπίτι να με φιλοξενήσουν. Και γνώριζα και πού θα κάνω διανυκτέρευση έξω, ώστε να φροντίσω να φτάσω έγκαιρα πριν βραδιάσει. Η 22χρονη δεν σκέφτηκε στιγμή να εγκαταλείψει, αλλά με πείσμα και αφοσίωση στον στόχο της πέρασε από δεκάδες χωριά. Ήταν οι Παπαγιανάδες, το Ορεινό, η Πρίνα, ο Άγιος Γεώργιος στο Οροπέδιο Λασιθίου, το Καστέλ Παιδιάδος, οι Αρχάνες, ο Κρουσόνας, μετά πήγα στα Ανόγια, στις Μαργαρίτες Ρεθύμνης, στη Μύρθιο Ρεθύμνης, στην Αργυρούπολη, στα Σκύφου, στην Αγία Ρουμέλη, στην Σούγια, στη Χρυσοσκαλή της Αχθές και σήμερα θα φτάσω στο Σφινάρι το βράδυ. Έχοντας δει την Κρήτη κάθε λεπτό της ημέρας, θαυμάζοντας τα χρώματα και τις εναλλαγές του τοπίου, ξεχώρισε τόπους μοναδικούς. Το πιο όμορφο κομμάτι θα έλεγα πως ήταν από την Σούγια, από την Αγία Ρουμέλη στη Σούγια. Είναι πολύ όμορφο και δύσκολο κομμάτι αυτό. Μετά από πεζοπορία 18 ημερών, η Ερμιόνη Σαπουνάκη δηλώνει πως αυτά που βίωσε είναι τα στοιχεία που κάνουν την Κρήτη ξεχωριστή σαν προορισμό. Σίγουρα νιώθω ότι έχει βελτιωθεί ο προσανατολισμός μου, το πώς έχω την Κρήτη στο μυαλό μου, και μου αρέσει πολύ που βιώνω και την κρητική φιλοξενία, και ας είμαι κι εγώ από εδώ, ας είμαι κι εγώ κριτικιά.